Πραγματικά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, νομίζω και για τη Βέρεια, ένα παιχνίδι ντέρμπι, το οποίο όμως δεν κρίνει τίποτα. Προσπαθήσαμε εμείς τουλάχιστον 90 λεπτά του παιχνιδιού να έχουμε τον έλεγχο, να έχουμε οργανωμένες επιθέσεις. Το κάναμε αρκετές φορές, αλλά νομίζω και πολλές φορές χωρίς ποιότητα. Θεωρώ ότι απειληθήκαμε από τη Βέρεια το δικά μας λάθη. Πραγματικά όμως είναι μια πολύ καλή ομάδα. Συνεχίζουμε με ηρεμία, με δουλειά, με εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Αυτό. Είστε κάποια ερώτηση? Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, σήμερα είχαμε περισσότερα λάθη, κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η αλήθεια είναι ότι αυτή, αλλά αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει να παίξουμε. Οπότε όταν παίρνεις τα θες να παίξεις, φυσιολογικά μπορείς να έχεις κάποια λάθη στο παιχνίδι, θα τα διορθώσουμε όμως έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Καλό το αποτέλεσμα, συλλογική ανάγκη. Εγώ είχα, λέγαμε με τα παιδιά μέσα ότι και να γίνει σήμερα, στο τέλος κάνεις πάντα το ταμείο. Εμείς θέλαμε να πάρουμε την νίκη, ξεκάθαρο σε μυαλό μας, αλλά εντάξει, το αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα με πολύ σεβασμό στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι από τα παλιά, ανάμεσα σε δύο πολύ καλές, μεγάλες ομάδες που εκπροσωπούν νομούς, πόλεις με μεγάλη ιστορία. Θεωρώ ότι αυτή η κατηγορία είναι πάρα πολύ μικρή. Εύχομαι στο μέλλον, σύντομα δηλαδή, και οι δύο ομάδες να αλλάξουν κατηγορία και να πάνε εκεί που ανήκουν. Γιατί πραγματικά γίνεται μια σοβαρή δουλειά και από τις δύο ομάδες. Και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται από την πορεία και την προσπάθεια την οποία κάνουν τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο, ήταν ντέρμπι, δύο ομάδες με την ίδια βαθμολογία στην πρώτη θέση. Υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας μεγάλος. Αυτός ο βαθμός μεγάλωνε περισσότερο γιατί τις τελευταίες μέρες μετά το παιχνίδι με τον Θεσπρωτό αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα και το λέω μόνο σαν αναφορά, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Γιατί τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι από την Καβάλα με ξέρουν ότι ποτέ δεν έχουν σταθεί σε απουσίες παιχτών. Όλα τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν και αυτοί που ήταν στον πάγο με την θετική τους ενέργεια διαχειριστήκαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το μάτς έτσι όπως έπρεπε και όπως άρμοζε με μια καλή τακτική και από τις δύο ομάδες, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι τακτικής σήμερα και προβληματισμών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν γίνανε πολλές φάσεις, αλλά θεωρώ ότι υπήρχε ένα πρώτο ημίχρονο μοιρασμένο και από τις δύο ομάδες, ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο η ομάδα μου πατούσε καλύτερα, δημιούργησε φάσεις, πάτησε πολλές φορές περιοχή, άρα προϋποθέσεις. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα γκολ το οποίο θα μας έδινε και την νίκη. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί πραγματικά είναι άξιο επένου. Και καλή συνέχεια στην Καβάλα γιατί θεωρώ ότι από τους ανθρώπους της διοίκησης, από το τεχνικό επιτελείο, από τους παίκτες γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά.